θεραπείες ανάπλασης και αντιγύρασης που προτείνω αρχικά είναι το ενέσιμο lifting με νήματα PDO. Πρόκειται για αγκιοχειρουργικά ράματα τα οποία τοποθετούνται με βελόνα κάτω από την επιδερμίδα με τη μορφή πλέγματος. Με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζουμε και ανορθώνουμε τους ιστούς, ενώ παράλληλα προάγουμε τη νέο κολαγένεση για σύσφιξη της επιδερμίδας. Είναι κατάλληλη θεραπεία για άτομα με ήπια χαλάρωση, αλλά και για άτομα με σημαντική χαλάρωση που δεν τους αρέσει το νηστέρι. Τα νήματα δεν είναι ορατά μετά την τοποθέτησή τους και μπορούμε άμεσα να επιστρέψουμε στις δραστηριότητές μας. Το αποτέλεσμά τους φαίνεται κατά 20% την ημέρα της τοποθέτησης, βελτιώνεται μέσα στις επόμενες 2-3 εβδομάδες και μεγιστοποιείται στους 3 μήνες. Μετά από 6 με 8 μήνες, τα νήματα απορροφώνται πλήρως από τον οργανισμό. Μετά την τοποθέτηση των νημάτων, εφαρμόζω laser and young ή μονοπολικές ραδιοσυχνότητες για την διέγερση του κολαγόνου και την παραγωγή ινοβλαστών, ώστε το αποτέλεσμα των νημάτων να ενισχυθεί. Συνεχίζω με την τοποθέτηση αλουρονικού οξέως είτε του βολούμα με τη μέθοδο των 7 σημείων lifting. Όταν θέλουμε αύξηση του όγκου και ανόρθωση του ιστού, ή χρησιμοποιώ αλουρονικό μικρότερης πυκνότητας για το γέμισμα των ρητίδων και το περίγραμμα των χυλαίων. Το αλουρονικό οξύ είναι φυσικό συστατικό του οργανισμού μας, βρίσκεται στο δέρμα, στον οφθαλμό, στον ομφάλιο λόρο, στις αρθρώσεις και αλλού. Αποτελεί την πιο αποτελεσματική, ασφαλέστερη και οικονομικότερη λύση θεραπείας των ρητίδων. Για την περιοχή γύρω από τους οφθαλμούς εφαρμόζω μεσοθεραπεία, είτε την ετερόλογη είτε την αυτόλογη. Στην ετερόλογη χρησιμοποιώ κοκτέιλ που περιέχουν βιταμίνες, συχνοστοιχεία, μέταλλα, υαλουρονικό οξύ, ακόμα και φυτικές ουσίες. Στην αυτόλογη μεσοθεραπεία χρησιμοποιώ συστατικά του ίδιου του οργανισμού και συγκεκριμένα τα αιμοπετάλια, τα οποία είναι πλούσια σε αυξητικούς παράγοντες. Οι αυξητικοί παράγοντες είναι πρωτεΐνες, οι οποίοι προάγουν τη δημιουργία βλαστοκυττάρων και αυτά δημιουργούν στη συνέχεια κυταρικούς τύπους. Now when I'm weary and I'm all alone and all I'm hearing is bad.